Κάθε φορά που έρχεται ο Σεπτέμβρης, σας θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Και μας θυμόσαστε. Φέτος αυτός ο Σεπτέμβρης έχει μια ιδιαίτερη αξία. Επειδή στο τέλος του χρόνου θα αποχωρήσω και ο τελός από την ΕΣΕ. Θεωρώ ότι έκανα το λίγο. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Είμαι ο πρόεδρος της κρίσης από το 2009. Και θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε βήμα σε νεότερους. Τέλος του χρόνου. Και σας καλούμε και στην ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου. Για το farewell party, λέμε. Πότε είναι αυτό? 14 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο θα κάνουμε, θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία του εμπορίου. Θα ήταν τιμή μας να είστε παρόν, να κάνετε το κεντρικό χαιρετισμό. Το χρωστάω, άλλωστε αφού είναι η αγλαία της μιας τόσο έντονης παρουσίας. Εντάξει, είναι τιμή μας. Και δημιουργική, εντάξει. Αλλά δύσκολη, μια δύσκολη εποχή, σε μια πολύ δύσκολη εποχή τον κλάδο. Πρόεδρε, το παράπονο μου αυτό είναι ότι... Δηλαδή αναλάβατε όταν άρχισε η καταστροφή της μεσαίας τάξης στη χώρα, ας πούμε. Και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με τα μνημόνια. Ακριβώς. Να σας πω έτσι χαρακτηριστικά, παίξαμε άμυνα, ενώ θα μπορούσαμε να παίξουμε επίθεση. Δηλαδή, αντί να λειτουργήσουμε δημιουργικά, προσπαθήσαμε να περισσώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. 830.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις συρρυκνωθήκαμε σε 613.000. Mm-hmm. Ήταν ένα σοκ. Και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, ειδικά ήταν η πρώτη τριετία. Βέβαια, από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε και τις παθογένειες και τις τρευλώσεις και τις προηγούμενες περιόδου. Σαφέστατα. Και ίσως αυτό το ενδιαφέρον είναι και η συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, νέο μοντέλο ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να ξαναχτίσουμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε πιο υγιή βάση.